έχοντας μία μακρά παράδοση δεκαετιών στις εξειδικευμένες ορθοπαιδικές και μικροχειρουργικές επεμβάσεις. Η Ορθοπαιδική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων είναι κέντρο αναφοράς τόσο σε πανελλαδικό επίπεδο, υποδεχόμενοι όμως ασθενείς και από την Κύπρο και άλλες χώρες των Βαλκανίων για την αποκατάσταση του βραχιόνιου πλέγματος, δηλαδή την αποκατάσταση κακώσεων σε ασθενείς κυρίως μετά από τροχαία ατυχήματα, οι οποίοι κινδυνεύουν με ολικού τύπου παράλυση του άνου άκρου. Η Ορθοπαιδική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου των Ιωαννίνων είναι το μόνο πιστοποιημένο κέντρο σε δημόσια δομή στη χώρα, χάρη στην εξειδίκευση και την εκπαίδευση στην Αμερική καθηγητών όπως ο Μάριος Βικρής και αργότερα ο Γιάννης Κώστας Αγνάντης. Οι επεμβάσεις αυτές στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο των Ιωαννίνων γίνονται από το 1998, όταν και επέστρεψε από την εκπαίδευση του ο καθηγητής Μάριος Βικρής, ο οποίος μίλησε στο Ήπειρο στη Βιέννα για τη συγκεκριμένη χειρουργική επέμβαση, με αφορμή πρόσφατη διακομιδή ασθενούς από την Κρήτη, ο οποίος και πρόκειται να υποβληθεί στην εν λόγω επέμβαση σε 2 περίπου μήνες και αφού αντιμετωπιστούν στην παρούσα φάση άλλα τραύματα που έχει υποστεί. Η αποκατάσταση του βραχιόνιου πλέγματος, όπως εξήγησε ο κ. Βικρής, γίνεται στους 3 έως 6 μήνες μετά τον τραυματισμό και αφού ο ασθενής προηγουμένως έχει υποβληθεί σε φυσιοθεραπείες αλλά και ηλεκτροθεραπείες. Χειρουργούμε στα Γιάννενα από το 98 που γύρισα εγώ από την Αμερική το βραχιόνιο πλέγμα. Είμαστε κέντρο αναφοράς πανελληνίους και όχι μόνο πανελληνίους και έχουμε ασθενείς και από την Κύπρο και από τα υπόλοιπα βαλκανικά κράτη. Πρόκειται για δυστυχώς τραυματισμούς πολύ σοβαρούς που αν συμμετέχει όλο το βραχιόνιο πλέγμα, αυτές που ονομάζουμε ολικού τύπου παραλύσεις, είναι υπερβολικά καταστροφικές θα έλεγα για τη λειτουργικότητα του χεριού του ασθενούς, με αποτέλεσμα καθιστούν ανίκανοι την οποιαδήποτε κίνηση από τον ώμο μέχρι τα δάχτυλα. Υπάρχουν βέβαια και κάποιες περιπτώσεις που σώζεται κατά κάποιο τρόπο το κατώτερο μέρος του πλέγματος, άρα η λειτουργία του χεριού παραμένει ανέπαφη και του καρπού και εκεί με μεγαλύτερη ευκολία μπορούμε να αποκαταστήσουμε τον ώμο και την κίνηση του αγκώνα και επομένως ο ασθενής αυτός φτάνει να έχει ένα τελικό αποτέλεσμα που δεν καταλαβαίνει κάποιος μη γνώστης ότι κάποτε είχε παράλυση του βραχιόνιου πλέγματος. Οι ολικού τύπου είναι λίγο πιο βαριές. Τέτοια χειρουργία βάζουμε. Δεν είναι βέβαια ευτυχώς για την κοινότητα τόσο συχνά, σαν κακώσεις. Είναι συνήθως αποτέλεσμα τραυματισμών με μηχανές, όπου ο αναβάτης είναι εκτεθειμένος σε κάθε κίνδυνο για τη σωματική του ακυρεότητα. Αυτό το είδος αποκατάσταση δεν αφορά ένα μόνο χειρουργείο που γίνεται στα νεύρα, το οποίο πρέπει να γίνεται συντόμως, δηλαδή μέσα στο πρώτο εξάμεινο από τον τραυματισμό πρέπει οπωσδήποτε να χειρουργούνται αυτοί οι ασθενείς για να έχουν πιθανότητα οι μύες να ανανευρωθούν χωρίς να έχει χαθεί η μυϊκή τους μάζα. Μπαίνουν μετά σε ένα επίπονο πρόγραμμα φυσικοθεραπείας και ηλεκτροθεραπείας για να διατηρήσουν το μυϊκό του σύστημα και τις κινήσεις των εργόσεων τους μέχρι να έλθει η δικιά τους κίνηση. Και εν συνεχεία χρειάζονται διάφορες δευτερογενείς επεμβάσεις, όπως τις λέμε, που αφορούν κάποιες αρθροδέσεις, κάποιες μεταφορές τενόντων, αν υπάρχουν περιφερικές ομάδες που δουλεύουν, μυϊκές, ή ακόμα, ένα άλλο μεγάλο κομμάτι της αποκατάστασης του πλέγματος που αφορά μικροχειρουργική, όπως και τα νεύρα, που είναι η μεταφορά ελεύθερων μυών από το πόδι ή από άλλα μέρη του σώματος προς το παράλληλο χέρι, και παράλληλα ανανεύρωση αυτών των μυών, γιατί εκεί δεν έχουμε νεύρα, οπότε και αυτοί οι μυες θα χαθούν αν τους μεταφέρουμε έτσι. Οπότε μεταφέρουμε νεύρα από το απέναντι βραχιόνιο πλέγμα σε πρώτο χρόνο, τα αποθηκεύουμε και όταν φτάσουν οι νευράξουν στην άκρη του νεύρου, τότε μεταφέρουμε το μυο. Αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο, επίσης πολύπλοκο, της όλης αποκατάστασης που κάνουν. Καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται σε παρέμβαση που γίνεται μέσα στο εξάμεινο. Είναι συμβατική η χρόνια αυτή, όπως καταλαβαίνετε, και εξάμεινο εννοούμε το χρόνο που παρέλθει από το ατύχημα μέχρι το πρώτο χειρουργείο. Όχι μέχρι να έρθει η λειτουργία, έτσι για να συνεννοούμαστε. Και επίσης οι νέοι ασθενείς έχουν καλύτερα αποτελέσματα. Είναι εκπληκτική η νευροαναγεννητική ικανότητα που έχουν τα νέα παιδιά, πόσο μάλλον τα μικρά παιδάκια δηλαδή που έχουν κάποια συγγενή παράλυση, κάποια επίκτητη παράλυση περιγεννητική.
όσο και οι νέοι που τραυματίζονται έναντι ενός ανθρώπου που είναι μιας μεγαλύτερης ηλικίας και άρα η ανάπτυξη των νεύρων του υστερεί λίγο χρονικά. Ιδιαίτερη σημασία ταυτόχρονα είναι η αντιμετώπιση των περιγεννητικών παραλύσεων σε νεογνά που υπέστησαν κάποια κάκωση κατά τη διάρκεια ενός δύσκολου φυσιολογικού τοκετού. Σε αυτές τις περιπτώσεις 9 στα 10 παιδιά έχουν καλή έκβαση. Ωστόσο, στην μία περίπτωση απαιτείται χειρουργική επέμβαση τους πρώτους μήνες ζωής του νεογνού, με τον κύριο Βεκρίν να θέτει επιτακτικά την αναγκαιότητα ίδρυσης και λειτουργίας μεθ παιδών με όλες τις αναγκαίες ειδικότητες. Μάλιστα, πριν από 6 χρόνια είχε υποβληθεί έτοιμα με τον κύριο Βεκρή να το επαναφέρει, σημειώνοντας ότι δεν είναι δυνατόν σε ένα τριτοβάθμιο νοσοκομείο όπως το Πανεπιστημιακό να μην διαθέτει μεθ παιδών και έτσι να χρειάζεται να γίνονται διακομιδές παιδιών σε νοσοκομεία άλλων πόλεων για να υποβληθούν σε ανάλογες ορθοπαιδικές επεμβάσεις. Στο κομμάτι των τραυματισμών πρέπει να αναφέρουμε και τις λεγόμενες παλιότερα μυευτικές παραλύσεις που τώρα ονομάζονται για λόγους πολιτικής ορθότητας περιγεννητικές παραλύσεις. Δηλαδή, νεογνά που είναι υπέρβαρα και βγαίνουν με δυσκολία κατά τον τοκετό το φυσιολογικό, με προβολές περίεργες στον ώμο τους και στην κεφαλή, μπορεί στις προσπάθειες του μυευτήρα κατά το φυσιολογικό τοκετό να γίνει ένας ελκυσμός του πλέγματος, να τραβηχτούν οι ρίζες και να έχουν άλλοτε άλλο βαθμό τραυματισμό. Συνήθως 9 στα 10 από αυτά τα παιδάκια πηγαίνουν καλά και δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι. Για το ένα όμως από αυτά τα 10, θα χρειαστεί να κάνουμε χειρουργική παρέμβαση και μάλιστα σε μικρή ηλικία, δηλαδή από 3 έως 6 μηνών, να χειρουργήσουμε το πλέγμα τους. Αυτό γιατί σας το αναφέρω. Σας το αναφέρω γιατί δυστυχώς στο νοσοκομείο μας τώρα, περίπου τον τελευταίο χρόνο είναι αυτό, δεν μπορούμε πλέον να χειρουργούμε μωρά. Πάνω από 3 χρόνια παιδάκια, γιατί δεν έχουμε μονάδα εντατικής θεραπείας αυτών των ηλικιών, με ειδικούς εντατικολόγους για παιδιά και παιδοαναισθησιολόγους. Πριν 6 χρόνια είχαμε κάνει έτοιμα με την προηγούμενη διοίκηση για να αποκτήσουμε μονάδα, γιατί είχαμε κάποιους ανθρώπους από το νοσηλογικό κομμάτι που ασχολούνται με παιδιά. Έχω χειρουργήσει πολλά τέτοια παιδιά. Τώρα όμως δυστυχώς αναγκαζόμαστε να καταφύγουμε σε άλλες λύσεις, σε νοσοκομεία είτε του ΕΣΥ, κλινικές με γιατρούς που με δέχονται εκεί για να χειρουργήσουμε, ή και στον ιδιωτικό τομέα, αν έχουν δυνατότητα ασθενείς όμως, έτσι, δηλαδή αν έχει κάποια ιδιωτική ασφάλεια ή τέλος πάντων κάποια ευχέρεια, γιατί όπως καταλαβαίνετε, στον ιδιωτικό τομέα είναι και μεγαλύτερα τα έξοδα για έναν ασφαλισμένο στο ΕΠΕ. Άρα και μέσα από το βήμα που μου δίνετε, θα ήθελα μια θερμή παράκληση να ανακοινήσουμε λίγο αυτό το θέμα στην τοπική κοινωνία και να γίνει μια προσπάθεια που πιστεύω ότι είναι εφικτό, γιατί το νοσοκομείο μας είναι άρεστα ανεπτυγμένο και θα μπορούσε να προσθεθεί και αυτό το μικρό κομμάτι με κάποιους ίσως επιλεγμένους διορισμούς ανθρώπων που κάνουν αυτό το κομμάτι του εισπαίδου αναισθησιολογίας και της εντατικής θεραπείας παιδιών. Έχουμε εξάλλου νεογνική μονάδα, υπάρχει μονάδα νεογνών στο νοσοκομείο μας και έτσι να μας δοθεί πάλι η δυνατότητα, όπως είχαμε μέχρι πριν λίγο καιρό, να χειρουργούμε παιδιά και μικρών ηλικιών. Και δεν είναι μόνο τα παιδιά με το βραχιόνιο πλέγμα, με τις παραλύσεις, είναι παιδάκια που γεννιούνται με άλλα προβλήματα, συγγενή, διαφοροποίησης, δηλαδή στην ανάπτυξη των χεριών τους, των ποδιών τους ή ακόμα και σπλάχνων, που οι παιδοχειρουργοί θα πρέπει και αυτά να τα διορθώσουν. Και τώρα δεν έχουμε δυνατότητα και αναγκαζόμαστε να διακομίζουμε, όντας ένα μεγάλο τριτοβάθμιο νοσοκομείο, να διακομίζουμε περιστατικά σε κλινικές που έχουν τέτοιου τύπου ανάπτυξη, δηλαδή μονάδα παιδών, εντατική και παιδών αισθησιολόγους. Στο μεταξύ, σύντομα, με βάση το Εθνικό Σχέδιο Τραύματος του Υπουργείου Υγείας, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων πρόκειται να λειτουργήσει ένα από τα 16 κέντρα τραύματος της χώρας. Η λειτουργία του εν λόγω κέντρου ήταν αναπόφευκτη για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπως εξήγησε ο κύριος Βεκρής, και με την ιδιότητα του γραμματέα της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματιολογίας, με δεδομένο ότι στόχος αυτών των κέντρων είναι η αμεσότερη πρόσβαση των τραυματιών μέσω και αεροδιακομιδών, αλλά και λόγω της εξειδίκευσης που υπάρχει στο επιστημονικό δυναμικό για εξειδικευμένες επεμβάσεις. Που είναι ένα σημαντικό κομμάτι αυτό για την διαχείριση αυτών των ασθενών, δεδομένου ότι θα μπορούν να γίνονται εύκολα οι διακομιδές και οι
ασθενείς αυτοί να φτάνουν έγκαιρα στο να γίνουν κάποια πράγματα που πρέπει να γίνουν ακόμα και άμεσα επιγόντως, θα το λέγαμε, έτσι όπως είναι αγκιακές βλάβες ή τραυματισμοί που κινδυνεύει η ίδια η ζωή τους. Ένα είναι αυτό το κομμάτι. Και αυτό μπορεί να οργανωθεί με αεροδιακομιδές ή διακομιδές με ελικόπτερα κτλ. Και κατά δεύτερον, να πηγαίνουν σε εξειδικευμένα κέντρα που μπορούν να αντιμετωπίσουν το βαρύ τραύμα, που είναι προκειμένου ένα κομμάτι του είναι αυτό που συζητάμε σήμερα, το βραχιόνιο πλέγμα, αλλά είναι και άλλα βαριά θέματα με τραυματισμούς στη λεκάνη, στη σπονδυλική στήλη, που χρειάζονται πιο εξειδικευμένοι άνθρωποι να ασχοληθούν με αυτά. Που εμείς διαθέτουμε και μονάδα σπονδυλικής στήλης εδώ. Έτσι. Και επομένως, το να ενταχθεί το δικό μας νοσοκομείο σε αυτή την κατηγορία των τραυματολογικών κέντρων είναι κάτι αναπόδραστο, θα λέγαμε. Δηλαδή, είναι κάτι που θα γίνει και όντως είμαστε ένα τέτοιο κέντρο αναφοράς. Ελπίζω όμως μέσα από αυτό το κομμάτι να μπορέσουμε, εφόσον θα υπάρχουν και κάποια κρεβάτια μονάδας για το τραύμα, το βαρύ, να εντάξουμε εκεί και το παιδικό τραύμα. Δηλαδή, αυτό μπορεί να γίνει. Νομίζω ότι μπορεί να συντεριαχθούν αυτά τα δύο και να προσληφθούν κάποιοι άνθρωποι που η ειδικότητά τους θα τους επιτρέπει να ασχοληθούν. Γιατί τώρα, όπως ξέρετε, πέρασαν τα ηρωικά χρόνια της ιατρικής που ένας γιατρός, αν ήταν καλός, μπορούσε να ασχοληθεί με πολλά πράγματα. Ένας ανεσιολόγος έκανε και παιδιά και ενήλικες και καρδιές και βαριά πνευμονολογικά και βαριά εσωτερικά όργανα, ας πούμε, μεταμοσχεύσεις κλπ. Τώρα, επειδή υπάρχει αυτή η υποεξειδίκευση σε όλους τους τομείς, αρχίζουν να περικαρακώνονται λίγο τα πράγματα όσον αφορά τις δραστηριότητες. Και επομένως, επειδή υπάρχουν και τα legality, δηλαδή τα νομικά θέματα που πιθανώς θα προκύψουν από κάποιο ατυχές συμβάν, όλοι πρέπει να έχουν μία πιστοποίηση ότι εγώ το κάνω αυτό γιατί είμαι αυτός που είμαι. Δηλαδή, ο παιδονισιολόγος ασχολείται με παιδάκια. Ή ο εντατικολόγος της μονάδας που ασχολείται με το παιδί, με την παιδική ηλικία, έτσι, είναι πιο υπεύθυνος, ας το πούμε, στις πράξεις του έναντι ενός εντατικολόγου που ασχολείται με τους ενήλικες, ο οποίος πιθανά, όχι πιθανά, είμαι σίγουρος ότι ξέρει να αντιμετωπίσει και τα παιδιά, αλλά δεν θα τον καλύπτει νομικά το πλαίσιο, εφόσον υπάρχουν ειδικοί για και τα παιδιά. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Έτσι, ελπίζω λοιπόν να λυθεί το θέμα αυτό, γιατί πραγματικά θα βοηθήσει πολύ την περαιτέρω ανάπτυξη του νοσοκομείου μας.